γνωριστήκαμε στο Sunday Night. Ο Λούις Πατσαλίδης. Αν έχεις νιώσει ότι έχεις καβαλήσει ποτέ το καλάμι. Ποτέ μου το γίνει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε μια μεγάλη κρίση η σχέση μας. Σου έχουν χρεώσει κόντρες που δεν υπήρχαν. Ναι. Όπως? Με τη Λέφου, με τον Τάσο, τον Τρίφωνος. Η σχέση σου με την πολιτική ποια είναι? Κάνα φορές έχασα 30 κιλά. Ο Κώστας Μαλέκος. Σίγουρα την Ομόνια την επλήγωσα. Δεν ήμουν ποτέ αγιός, ούτε να γίνω. Τι έχουμε ακούσει για σένα που είναι ψέματα? Ο Μαλέκος κάθε νύχτα είναι μεθυμένος. 20.000 κόσμο με βρίζα όλοι. Οι γυναίκες έχουν πάρει λάθος δρόμο. Οι άντρες είναι άντρες. Τελεία. Ο άντρας είναι ο αρχηγός. Στο πόδι μας. Sunday Night με τη Χριστιάνα Αριστοτέλου. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Από πού θέλετε να το πιάσουμε? Από το λάθος δρόμο που έχουμε πάρει, Χριστιανά. Όχι. Εγώ νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος εννοείται τώρα με τον Μαλέκο και όλα αυτά που θα τα δούμε σε λίγο. Αλλά νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έβλεπα και χθες τα site όταν βγήκε το τρέιλερ, έγραφαν για σένα και τον Λούι. Α, δεν το έχει πιάσει το μάτι μου, η αλήθεια. Ότι... Έτσι έμπαινα λίγο, έβλεπα τι σχολιάζει. Είναι τρικαδόρικο το πράγμα, τι εννοεί. Φαντάζομαι ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο. Κοίτα, είναι μια συνάντηση που την έχουμε κάνει μετά από 2 χρόνια. Εγώ δεν θυμόμουν η αλήθεια πόσο καιρό είχε να τα πούμε τηλεοπτικά. Πάντως από κοντά είχαμε να τα πούμε αρκετό καιρό. Ναι. Ενώ. Και. Και δεν υπήρχε και επιθυμία να τα πούμε. Ενώ πριν από τη συνάντηση μας αυτή. Αυτό που είπα και κόμπιασε και λίγο έτσι την ώρα που το είπα, ότι όντως επειδή κάποιες φορές συζητιόταν από κάποιους για το πώς ήταν οι σχέσεις μας, αν ήταν καλές ή αν ήταν κακές κλπ. Ναι. Για πες μας. Το τελευταίο διάστημα ήμασταν σε μία φάση που δεν ήταν πολύ καλές. Ναι. Βρεθήκαμε, μιλήσαμε, συζητήσαμε μετά από πολύ καιρό, η αλήθεια. Και μπήκε σε μια άλλη φάση αυτή η σχέση. Ωραία. Κανονικότητας. Κανονικότητας. Ναι, κανονικότητας. Είναι ωραίο, η συνέχεια και το τέλος, ο Sunday Night. Μη μας πεις ακόμα. Δεν θα πω άλλα. Εντάξει, ναι. Δεν είναι ότι θα το αναλύσω και ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Αλλά γενικότερα, Λούις, έχει πολλά πράγματα. Ενώ πέρα από τη σχέση και για την απώλεια κιλών και τα για τις άλλες κόντρες. Μα είπε και άλλα. Είπε και για την εκπομπή. Είπε και για το Louis Night Show. Τι σκέφτεται, τι θα ήθελε άλλο να κάνει. Για το φλερτ, για τα social media, για τη σχέση του με τα χρήματα, για τις παραστάσεις. Κάνει παραστάσεις στην Αθήνα. Mm-hmm. Και όλα αυτά, αλλά θέλω να, ναι, σε αυτό το κομμάτι το δικό μας, τέλος πάντων, με τον Λούι, νιώθω ότι τα πράγματα ενδεχομένως να είναι και καλύτερα από εδώ και πέρα από ό,τι ήταν πριν, ενώ που είχαμε και